Εντάξει, μην ακούσετε καλά λόγια, αμέσως να ξεσαλώσετε. Έτσι θα φτάσετε πολύ ψηλά, βγάζοντας το πιο δυνατό κρίκο. Σας προειδοποιώ, δεν ανέχομαι συνωμοσίες και συμμαχίες. Βασίλη, γιατί το Μίτσο, τον ακούσατε να κάνει κάποιο λάθος? Τον είχαμε αφήσει μόνο το από εκεί. Ναι, και τι σας νοιάζει, σας είναι χωροταξικό το θέμα σας? Να μην μείνει μόνος του. Και τι, κάνατε εδώ ακόμα? Όχι, αλίμονο. Τι αλίμονο? Είχατε μία λαθασμένη απάντηση εσείς, ο Δημήτρης, η Ποθηνή και ο Σπύρος. Κοιτάξτε, θέλω να μου το εξηγήσετε. Μόνο. Σοβαρά. Νόμιζα ότι είχε κάνει και κάποιο λάθος. Τα νομίσματα είναι για τον Κουμπαρά. Μίτσο, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και σε ερώτηση πυρηνικής φυσικής να είχα απαντήσει, πάλι θα με διώχνανε. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Γιατί δεν βλέπετε, τέσσερις κολλημένοι εκεί πέρα, ο ένας ψήφισε τον άλλον και πήγε λέγοντας. Ψήφισαν όλοι εμένα. Συνωμοσία. Και βέβαια. Σας φοβήθηκαν. Μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι δεν χάσατε και κάτι ιδιαίτερο. Μία ερώτηση πριν τον ακάλυπτο, αν θυμάμαι. Ναι. Την μπλούζα ποιο σας την έσκησε? Για να τη δούμε. Οι γάτες? Όχι, είναι ένα ωραίο. Μια λυσασμένη θαυμάστρια μετά που σας είδε στο πιο αδύναμο κρικό. Όχι. Πάνω την κάρτα σας. Είστε απογοητευμένος, σας βλέπω. Πάρα πολύ. Και θυμωμένος από πάρα πολύ. Cherchez la femme, θα έλεγα εγώ. Το μόνο σίγουρο. Έπιασε και τη μετάφραση. Πιάσε τη γυναίκα. Ψάξε. Γελάτε, Ποθηνή. Μίτσο, εσείς τι σχόλια είχατε? Για σας ή για μένα? Τέλος πάντων, επειδή τώρα είστε απογοητευμένος, πείτε μου για σας. Ότι δείχνω ωραίος στην κάμερα. Α, telegenic. Κάτι τέτοιο, ναι. Ωραίος και με γνώσεις, ας πούμε. Και με γνώσεις. Άρα ναι. Μετά στο Facebook έγινε χαμός, σας στέλνα διάφορες και παλιές και καινούριες. Προσωπικά είναι αυτά. Ναι, αλλά πείτε μου τα όμως. Εντάξει, τι να σας πω. Εντάξει, είχα κάποια μηνύματα, όλα καλά. Μίτσο, σας φάγανε παμπέσικα. Με τέσσερις ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.